Κατέχω μία γλώσσα. Με αυτόν τον επιεικώς ηρωνικό τίτλο, ένιωσα την ανάγκη να επισέλθω και να εμπλακώ σε ένα γλωσσικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί κάποιους περισσότερο και άλλους λιγότερο. Σε φιλικούς, συγγενικούς ή επαγγελματικούς κύκλους, πιθανόν να έχετε παρατηρήσει την τάση μερικών ατόμων να εκφράζονται με συγκεκριμένο ύφος, τόνο, χρειά και τελικά λεξιλόγιο. Αυτή είναι και η διαφορά μεταξύ γλώσσας και γλωσσικότητας. Το ηρωνικό της επικεφαλίδας θίγει την ικανότητα διαχείρισης μιας γλώσσας και την ίδια την γλωσσική ύπαρξη. Αναμφίβολα θα καταλήξω παρακάτω στο συμπέρασμα πως παρόλο που η αδίποτε γλώσσα δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, ουσιαστικά ουδής ποτέ δεν θα βρίσκεται σε θέση ούτε θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει μία γλώσσα στην πληρότητά της. Ακριβώς λόγω του ότι η πληρότητα δεν θα υπάρξει πρακτικά ποτέ. Το συγκεκριμένο μέσο επικοινωνίας εξελίσσεται συνεχώς και σε αυτό συνέβαλε σε τεράστιο βαθμό η τεχνολογία, αλλά και η ανάγκη έκφραση. Με απλά λόγια, όλοι κάνουμε μια γενική χρήση της γλώσσας όταν παραδείγματος χάρη ρωτάμε τα νέα ενός φίλου κατά τη διάρκεια ή την έναρξη μιας τηλεφωνικής συνομιλίας. Σαφώς κάνουμε όλοι και μια ειδική χρήση της γλώσσας αναλόγως για παράδειγμα το επάγγελμα του καθενός. Θυμηθείτε την ορολογία και την στοχευόμενη γλωσσική χρήση όταν εισέρχεστε σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων για να επιδιορθώσετε μια βλάβη του οχήματός σας. Δεν θεωρώ πως τέτοιους όρους χρησιμοποιούμε καθημερινά όλοι μας. Εν αντιθέσει, με φράσεις του τύπου «Τι θα φάμε σήμερα», οι οποίες εναπόκειται και αντιστοιχούν στην καθημερινή μας ζωή. Το ότι μιλάει κανείς μία γλώσσα άπτεστα, δηλαδή μη λαθεμένα, δεν συμβαδίζει με το ότι είναι ικανός να την κατέχει πλήρως. Μην φτάνουμε παρά ταύτα και στο άλλο άκρο, δηλαδή στην ισχνή και πενιχρή γλωσσική έκφραση, την κοινώς λεγόμενη γλωσσική παινία. Όσο μικρότερο είναι το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή, τόσο μεγαλύτερη η γλωσσική μας ανεπάρκεια. Θα συμβούλευα λοιπόν πως αφού ποτέ κανένας δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει μια γλώσσα στο έπακρον, τουλάχιστον θα ήταν δόκιμο να χρησιμοποιούμε ένα ευρύ γλωσσικό φάσμα και όχι ψήγμα προς δικό μας πάντα διανοητικό όφελος.